τα τελευταία χρόνια εκτός από τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται στα δρομολόγια από και προς το νησί της Θάσου, ένα χρόνιο αίτημα των πολιτών αλλά και των φορέων είναι το πλοίο επιφυλακής, το οποίο χρειάζεται για την εξυπηρέτηση έκτακτων περιστατικών υγείας. Για το συγκεκριμένο θέμα μιλάει στο ένα τσάνελ ο πρόεδρος της Ασιακής Ένωσης Καβάλας, κ. Νίκος Τσιλογιώργης. Κοιτάξτε να δείτε, το θέμα των πλοίων επιφυλακής ή καλύτερα των πλοίων βάρδιας μας έχει απασχολήσει και τα προηγούμενα χρόνια, γιατί δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να υποχρεώνει τις ναυτιλιακές εταιρείες να είναι υποχρεωμένες να έχουν πλοίο επιφυλακής. Και όταν λέμε πλοίο επιφυλακής εννοούμε πλοίο βάρδιας, εννοούμε τις βραδινές ώρες που δεν γίνονται δρομολόγια. Υπάρχει μια άτυπη συμφωνία μεταξύ του Λιμεναρχείου και των τεσσάρων ναυτιλιακών εταιρεών. Το τελευταίο δρομολόγιο που γίνεται από την Κεραμοντή προς το Λιμένα, το πλοίο αυτό να είναι ταυτόχρονα και πλοίο επιφυλακής. Σε περίπτωση που κάποια ναυτιλιακή εταιρεία αθετήσει και δεν δηλώσει ως πλοίο επιφυλακής στο Λιμεναρχείο, τότε η λιμενική αρχή της Θάσου είναι υποχρεωμένη στην αναζήτηση πλοίου επιφυλακής. Δηλαδή πρέπει καθημερινά το λιμεναρχείο να ξέρει ακριβώς ποιο πλοίο επιφυλακής υπάρχει για τη συγκεκριμένη βάρδια. Τότε λοιπόν αναζητεί πλοίο επιφυλακής, όπως σας είπα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει δήλωση από κάποια ναυτιλιακή εταιρεία ως πλοίο επιφυλακής, τότε η λιμενική αρχή της Θάσου αναζητεί πλοίο και έρχεται σε επικοινωνία με το λιμεναρχείο για να χρησιμοποιηθεί το πλωτό του λιμενικού ή αν δεν υπάρχει και το πλωτό του λιμενικού, τότε καταφεύγει στην Energean Oil, δηλαδή πλοίο από την Energean Oil. Μέχρι τώρα λειτουργούσε το σύστημα αυτό ικανοποιητικά, θα έλεγα. Ωστόσο όμως υπήρξαν και περιπτώσεις που κάποια εταιρεία δεν δήλωνε πλοίο επιφυλακής, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτή την δυσλειτουργία, γιατί το πλοίο επιφυλακής πρέπει να σας πω ότι είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες που ο κόσμος στη Θάσου είναι πολύ. Μην ξεχνάμε ότι αρκετές φορές χρειάστηκε να μεταφερθούν ασθενείς από το κέντρο υγείας πριν στο νοσοκομείο Καβάλας κατά τις νυχτερινές ώρες, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι σε καθημερινή βάση πρέπει να υπάρχει πλοίο βάρδιας. Οι δύο μεγάλες εταιρείες, η ΑΝΕΘ και η ΝΕΚ, μέχρι τώρα δήλωναν ως πλοίο επιφυλακής το τελευταίο δρομολόγιο, το τελευταίο πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο. Υπήρχαν κάποια μικροπροβλήματα με την τρίτη ναυτιλιακή εταιρεία. Μαθαίνω ότι και η τέταρτη ναυτιλιακή εταιρεία, που άρχισε να δραστηριοποιείται από την 1η Νοεμβρίου, δηλώνει κανονικά ως πλοίο επιφυλακής, όταν βέβαια είναι η σειρά της. Και πρέπει να σας πω ότι επειδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν 15 πλοία στις θαλάσσιες γραμμές, κάθε 15 μέρες δηλαδή ένα πλοίο χαρακτηρίζεται και ως πλοίο επιφυλακής. Ας ελπίσουμε ότι το σύστημα αυτό θα λειτουργήσει. Επαναλαμβάνω όμως ότι πρέπει να θεσμοθετηθεί θεσμικό πλαίσιο, πρέπει να υπάρξει θεσμικό πλαίσιο.